Τι παρουσιάσαμε βέβαια σήμερα, παρουσιάσαμε σε μια πρωτοπορία στην διαδικασία της αυτοματοποίησης του ηλεκτρονικού φακέλου ζημιάς. Όλα ξεκινήσανε από μια διαδικασία η οποία ξεκινάει με την τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον έχει μπει στη ζωή μας. Είναι αλήθεια αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Στα περισσότερα πράγματα που κάνουμε καθημερινά μπορεί να υπάρχει ένα κομμάτι τεχνητής νοημοσύνης μέσα των υπολογιστών και να μην το γνωρίζουμε. Είπαμε λοιπόν να πάρουμε αυτή τη δυνατότητα και αυτά τα data τα οποία είναι σε μεγάλη έκταση και να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα αξιοποιήσουμε και στον κλάδο του αυτοκινήτου. Απλά δείξαμε ένα παράδειγμα μέσω βίντεο και ένα real παράδειγμα, πραγματικό παράδειγμα, πώς απλά με φωτογραφίες του οχήματος, 4 φωτογραφίες και 3 της ζημιάς, μπορείς και κοστολογείς πλέον αυτόματα, χωρίς καμία παρέμβαση. Από εκεί και πέρα αυτό δίνει δυνατότητα σε οποιαδήποτε εταιρεία το χρησιμοποιήσει, είτε είναι αυτή η ασφαλιστική εταιρεία, είτε αυτή είναι μια leasing εταιρεία, ακόμα και η εισαγωγή οχημάτων, να μειώσουν το χρόνο αποπεράτησης φακέλου ζημιάς. Διότι έχουν άμεσα το αποτέλεσμα της ζημιάς απλά με την ένδειξη των φωτογραφιών. Βέβαια δεν σταματήσαμε εκεί. Αυτό είναι το ένα βασικό κομμάτι που κάναμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Είπαμε είναι κάτι φρέσκο για την αγορά όλη, παγκοσμίως, όχι μόνο για την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά συνεχίσαμε και σε ένα δεύτερο κομμάτι με την επικοινωνία μέσω βίντεο. Είχαμε ξεκινήσει την προσπάθεια αυτή 2 χρόνια τώρα. Πιστεύουμε πλέον είναι όρημη η αγορά αρκετά και η ανταπόκριση όλων των εταιριών είναι τέτοια ώστε ζητάει μια απομακρυσμένη βοήθεια μέσω βίντεο, διότι δεν υπάρχουν ανάλογο προσωπικό να μπορέσει να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Οπότε με το κομμάτι της απομακρυσμένης βοήθεια του UC του βίντεο τους έχουμε καλύψει και σε αυτή την περίπτωση. Είναι πάρα πολύ πρωτοποριακό θα έλεγα και πάρα πολύ χρήσιμο, ειδικά για τις ζημιές σε μικρού κόστους και σε απομακρυσμένες περιοχές. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα μειώσει και το κόστος της ζημιάς, αλλά και τη γρήγορη διαδικασία. Προφανώς θα κάνει πιο εύκολα τη δουλειά μας. Πολύ καλό το βρίσκω και ιδίως, όπως είπε ο κ. Ραγκούσης, σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν υπάρχει δυνατότητα να έχει παντού γραμματογνώμονες. Και προφανώς και στο κόστος που θα έχει όφελος η εταιρεία. Επειδή βασικός στόχος είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη και η διευκόλυνση της όλης διαδικασίας και ειδικά στο κομμάτι της αποζημίωσης, και εμείς σαν εταιρεία το έχουμε αυτό σαν έτσι, βασικό στόχο, όταν μπαίνουν θέματα καλύτερης αξιολόγησης του κόστου ζημιάς, διευκόλυνσης στην εξυπηρέτηση, την ταχύτητα, μέχρι την ολοκλήρωση του κλεισίματος του φακέλου και την τελική αποζημίωση, νομίζω ότι όλα αυτά οδηγούν προς τη βελτίωση των συνθήκων. Και η αυτόματη πραγματογνωμοσύνη, η δημιουργία της πραγματογνωμοσύνης μέσα του έξυπνου συστήματος, δηλαδή της ανίχνευσης των ζημιών από τις φωτογραφίες ή το βίντεο, συντομεύει πάρα πολύ το χρόνο αποζημίωσης και δημιουργεί και χαμηλότερα κόστη για τις εταιρείες. Δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει το επάγγελμα του πραγματογνώμονα και το αναφέρω αυτό για καλό λόγο, γιατί είμαι βέβαιος ότι αν το παρουσιάσουμε στους πραγματογνώμονες, το μόνο που θα τους μείνει θα είναι αυτό, ότι θα χάσουν τη δουλειά τους καθόλου, απλά θα δημιουργηθεί ένας άλλος τύπος πραγματογνώμονα. Και επίσης δεν αφορά σε όλες τις ζημιές, σίγουρα είναι για τις μικροζημιές, τις οποίες και σήμερα οι εταιρείες αντιμετωπίζουν πιο χαλαρά, θα έλεγα, προκειμένου να αποζημιώσουν άμεσα. Το σύστημα που μας παρουσίασε της virtual reality, της αναπαράστασης του ατυχήματος, επειδή έχω δει και κάποια άλλα, τα οποία είναι και αυτά εισαγόμενα από Γερμανία κυρίως, το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ και μου άρεσε κυρίως η απεικόνιση του ατυχήματος σε βίντεο, όπου βάζοντας τα δεδομένα, εφόσον έχουμε τα σωστά δεδομένα, μας βοηθάει πάρα πολύ τις εταιρείες, αλλά όχι μόνο τις εταιρείες, και τα θύματα θα έλεγα, γιατί καμιά φορά δεν πρέπει να παραβλέπουμε και αυτό ότι και το θύμα πρέπει να δικαιωθεί. Γενικώς πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ το χώρο και εγώ σαν εταιρεία θα τα κοιτάξω πιο σοβαρά, θα έλεγα, και θα προσπαθήσω να τα βάλω στη δουλειά μου. The presented options from that is very good and I am very glad that these options will be exist in the future here in Greece. These options will be accumulate a big uh,
to be increase the services provided to the body shops, to the our clients, to the everybody involved on the these sectors. This is something not new to you. You have it. You use it already. We have used this in Spain, and we have some best practices there. Some of these best practices we are trying to be involved here in Greece, especially with these solutions provided from DAT. We will glad that we will have an opportunity for next month to be involved some of them here. Κάθε νέα καινοτομίες γενικότερα μας ενδιαφέρουν γιατί οι συνθήκες αλλάζουν και είμαστε θετικοί απέναντι σε κάθε τι καινούριο το να το εξετάσουμε. Βέβαια η DAT εδώ αναφέρεται σε μικρές ζημίες μέχρι στιγμής υλικές, κάτι το οποίο βέβαια είναι πολύ μεγάλο σε πλήθος και γι' αυτό το λόγο μας ενδιαφέρει και αυτό το κομμάτι. Παρόλο δηλαδή που είναι μικρές, αναφέρεται σε μικρές ζημίες, μας ενδιαφέρει και το κομμάτι αυτό που σου δίνει μια περαιτέρω ενημέρωση. Βέβαια το ιδανικό θα ήταν μας παρουσίαζε μόνο το αυτοκίνητο το οποίο έχει πάθει ζημιά. Το ζητούμενο για εμάς στις ασφαλιστικές εταιρείες είναι να δούμε αν ταιριάζει το ατύχημα. Γιατί εδώ βλέπουμε τη μία πλευρά. Εμείς πρέπει να έχουμε μια σφαιρική εικόνα. Δηλαδή, ο άλλος που μας δήλωσε, ο πελάτης μας που δήλωσε τη ζημιά, που έκανε τη δήλωση ατυχήματος και προκάλεσε τη ζημιά, πρέπει να έχουμε εκεί τις φωτογραφίες κτλ. Και να ταιριάξει, να επιβεβαιωθεί μάλλον ότι ταιριάζουν τα ατυχήματα, τα σημεία σύγκρουση, συγγνώμη. Και κατ' επέκταση το ατύχημα είναι πραγματικό. Αυτό είναι για μας το ζητούμενο. Δεν είναι μόνο πόσο είναι η ζημιά και αν είναι τόση είναι λίγο δεν μας ενδιαφέρει, αν έχει γίνει ζημιά πρωτίστως. Παρουσιάσαμε την υπηρεσία ανάλυσης τροχαίου ατυχήματος, ηλεκτρονικής ανάλυσης, και τη βιομηχανική ανάλυση τραυμάτων από οδικό ατύχημα. Στην παρουσίαση την έκανε ο δόκτωρ Ανδρέας Λοΐζου, ο οποίος είναι ο διευθυντής του τμήματός μας αναλύσεων ατυχημάτων της εταιρείας. Δείξαμε από πού μπορούμε να ξεκινήσουμε και τι αποτέλεσμα μπορούμε να δώσουμε και να βοηθήσουμε την ασφαλιστική να βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τους επέτειους ενός ατυχήματος είτε για το ύψος των τραυμάτων που μπορεί να έχει ένα θύμα ενός τροχαίου ατυχήματος. Είναι σε μια τροχιά η ελληνική αγορά να μπει στο ηλεκτρονικό κομμάτι γενικά της διαχείρισης της απέτησης. Βλέπω ότι και με την DAT γίνεται ένα μεγάλο βήμα με τα προϊόντα της DAT. Σίγουρα και με τη δική μας υπηρεσία θα προσφέρουμε ένα διαφορετικό τρόπο μελέτης ενός ατυχήματος. Είναι γενικά οι τρόποι οι οποίοι ισχύουν και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Και ναι, πιστεύω ότι η DAT Ελλάς θα βοηθήσει την ασφαλιστική βιομηχανία στην Ελλάδα σε αυτό το μεταβαστικό στάδιο. How do you see the Greek business so far and what is your global view of the industry? Yeah, as always, as every year, I'm very glad and very happy and satisfied with the results they provide here in Greece. The good thing is it's now the eighth year, by the way, the eight times we do this. This year we do a bigger event where we presented new technology. Meanwhile, we do have 72% market share of the insurance industry, and I think there's some room to grow further for the next years. And I think it's pretty good. I also see the market recovered a bit, so slightly higher numbers. And as you remember, we've started with always the new technologies in Greece, so we do also now with new technologies. It is funny and good to see the appreciation and how the industry picks this up. There's quite, I would say, a big variety in the industry of how they use the digital technology, so to say. Some of the industry still, and even some countries, are still in the old-fashioned way doing business, very conservative. Most of the businesses comes in via fax, even or paper, or the agencies, if you think of ethanol processes, whereas others are very much ahead of everything. I'm just, of course, thinking of countries like China, the second biggest insurance there says 80% of my business comes in, motor claims handling comes in via mobile and just digital.
and they're working on it. They have now achieved 43% and they're going to improve it. So it's a very interesting span of, how to say, expertise and execution of this technology. From our side, we always say this is good to you, good for your business, because that help be there in the market in the future. Σήμερα έχουμε ξεφύγει κάπως. Έχουμε αυτή τη στιγμή παρουσιάσαμε και μας χρειάζεται έτσι και το ευχαριστηθήκαμε από την αλήθεια, διότι πλέον οι συνεργάτες μας που παρευρέθηκαν και ήταν και πάρα πολλοί, είναι ότι παρουσιάσαμε καινοτόμες λύσεις, παρουσιάσαμε την εισαγωγή της επιστήμης σε όλη τη διάστασή της στο χώρο του αυτοκινήτου και κυρίως πάντοτε στον τομέα που λέγεται ζημιά, υλική ζημιά οχήματος. Εκεί παρουσιάσαμε με συνεργάτες το πώς γίνεται η λεγόμενη ανάλυση ενός ατυχήματος, συνδυάζοντας και μηχανολογικές γνώσεις αλλά και γνώσεις γιατροδικαστικής. Επικοινωνήσαμε με τον καθηγητή κύριο Σαλαμπάση, όπου μας ενημέρωσε για την αυτή τη στιγμή υποέρευνα που είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, μια καινούρια ονομασία που, όπως μας εξήγησε, που είναι μέτρα τη Θεσσαλονίκη, που εδώ και πολλά χρόνια αυτή η ομάδα, η ερευνητική ομάδα, ασχολείται με ευφυείς συστήματα πρόβλεψης και πώς μπορούν να εφαρμοστούν στον κλάδο το δικό μας. Και από τον κύριο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας μας έδωσε μια άλλη διάσταση το πώς γίνονται αυτές οι αναλύσεις και πώς μπορούν να γίνουν πολύ πιο συγκεκριμένες οι αναλύσεις ενός ατυχήματος σε όλη την επιστημονικότητα. Και στο τέλος παρουσιάσαμε και μια πλατφόρμα που έχει σχέση με την κατάθεση και την προσφορών εκ μέρους διαφόρων προμηθευτών που οι ασφαλιστικές εταιρείες, εφόσον το ενεργοποιήσουν, μπορούν να πετύχουν καλύτερες τιμές στα ανταλλακτικά. Με λίγα λόγια, παρουσιάσαμε καινοτόμες λύσεις, είμαστε ένα βήμα μπροστά, θέλουμε να πάμε πολύ πιο μπροστά και σύντομα θα έχετε πολύ περισσότερα νέα μας με καινούργιες εφαρμογές.